Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Λίλη σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τους ανθρώπους της Pharmaserv Λίλη, πρώτα ως Έλληνας που επιμένουν ελληνικά και μετά ως άνθρωπος της Γιανέξ και εκπρόσωπος της Γιανέξ για τη διαχρονική εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχαμε την τιμή να ανακοινώσουμε τη σημαντική συμφωνία της Γιανέξ με τη Λίλη, με αντικείμενο την παραγωγή βαγκομικίνης για την αγορά της Κίνας, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα ένα πρωτότυπο εξαγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο. Ήταν μια συμφωνία σταθμός που δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε ο μακρόπνοος στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς της Γιανέξ. Η Γιανέξ, διαβλέποντας τη συνεχή αυξητική τάση για παραγωγή αντιβιωτικών λοιόφιλων προϊόντων, άρχισε πριν από 10 χρόνια να επενδύει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, στην εγκατάσταση και τον έλεγχό του, καθώς και στην επάνδρωση με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, ώστε να εξασφαλίζονται μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Μόνο για τις ανάγκες παραγωγής της βαγκομικίνης προσελήφθησαν περίπου 20 εξειδικευμένα άτομα, με προοπτική να χρειαστούν άλλα τόσα τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν δαπανηθεί περισσότερο από 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα επόμενα 2 χρόνια προβλέπεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον άλλα 2 εκατομμύρια. Η επένδυση αυτή έχει φέρει τη Γιανέξ μέσα στις 3 καλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στη λιοφιλοποίηση πανευρωπαϊκώς. Επισφράγηση της συλλογικής προσπάθειας αποτελεί η άφιξη της πρώτης παρτίδας σήμερα βαγκομικίνης στην Κίνα, γεγονός που μας κάνει και ως Έλληνες αλλά και ως Γιανέξ υπερήφανους. Συνολικά, 2 εκατομμύρια τεμάχια βαγκομικίνης θα εξαχθούν προς την Κίνα για το 2014. Το 2015 οι παραγωγικές ανάγκες υπολογίζονται στα 6 εκατομμύρια τεμάχια και το 2016 στα 6,3 εκατομμύρια τεμάχια με συνεχόμενη αυξητική τάση. Με τη συνεχή καθοδήγηση των εκπροσώπων της Λίλη και τις φιλότιμες προσπάθειες όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού, έγιναν οι δοκιμαστικές παραγωγές. Ακολούθησαν αλλεπάλληλοι έλεγχοι από τον Κινέζικο Οργανισμό Φαρμάκων. Υπευλήθησαν όλα τα στοιχεία και μετά την έγκρισή τους, άρχισε η παραγωγή το καλοκαίρι του 2014, με αποτέλεσμα, όπως προανέφερα, σήμερα να φτάνουν οι πρώτες παρτίδες στην Κίνα. Τη στιγμή όμως που η Κίνα επιβραβεύει το ελληνικό φάρμακο, η κυβέρνηση της Ελλάδος επιτρέπει να μπαίνουν από το παράθυρο σκευάσματα εταιριών από το Ισραήλ, το Πακιστάν, την Ινδία, όταν μάλιστα ο ίδιος ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων έχει απαγορεύσει τη διακίνηση σκευασμάτων των εταιριών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους Κινέζους και τους Αμερικάνους. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και 2 λόγια για το χώρο της υγείας συνολικά. Δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια μια συνεχούς υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει ο ελληνικός λαός. Παρόλο που διαθέτουμε και εξαιρετικούς επιστήμονες και τεχνογνωσία υψηλού επίπεδου, ώστε να καλύπτονται επαρκώς και ποιοτικά οι ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των πολιτών. Αιτία είναι η πολιτική λιτότητας που επιβάλλουν οι δανειστές και εφαρμόζει απαρέγκλητα τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Με αποτέλεσμα να έχουμε δραματικές ελλείψεις σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία, φαρμακεία με άδεια ράφια και μια φαρμακευτική δαπάνη που δεν είναι βιώσιμη, ούτε για τις φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε για τους ασθενείς, καθώς τους αναγκάζει σε υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Παρόλο που το ελληνικό φάρμακο διαθέτει και την ποιότητα και τη δυνατότητα σε επίπεδο παραγωγής να καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών των πολιτών σε φάρμακο, δυσβάσταχτα μέτρα όπως το rebate και το clawback, καθώς και οι αλλεπάλληλες μειώσεις τιμών οδηγούν τις ελληνικές εταιρείες με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. Τη θέση του στην αγορά επωφθαλμιούν ξένες φαρμακευτικές, τις οποίες στρώνεται το χαλί τα τελευταία χρόνια από τις ελληνικές κυβερνήσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι δυσμενείς μακροχρόνιες συνέπειες και για την οικονομία και για την υγεία προς όφελος πρόσχερων λογιστικών αποτελεσμάτων. Η έκκληση, κύριε Υπουργέ, είναι μία. Επιτέλους, εμπιστευτείτε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Μας εμπιστεύονται οι ξένοι. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτούν και οι Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ.